Όπως βλέπετε και στο περίγραμμα της παρουσίασης, ύστερα από μια μικρή εισαγωγή, θα αναφερθούμε στις συνήθεις μορφές σχολικής βίας. Ειδικότερα θα επικεντρωθούμε σε δύο μορφές, στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό και τον έμεσο εκφοβισμό, γιατί αυτές αφορούν κυρίως κορίτσια και θα μελετήσουμε τις συνέπειές τους. Ακολούθως, θα παραθέσουμε ενδιαφέροντα στοιχεία από μια συγκεκριμένη έρευνα που διεξήχθη στα σχολεία της ΚΟ και κατά κλείδι θα ακολουθήσει το συμβουλευτικό κομμάτι της παρουσίασης με έμφαση στους τρόπους αντιμετώπισης του εν λόγω φαινομένου. Η ενδοσχολική βία λοιπόν είναι ένα φαινόμενο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Και αυτό γιατί επιδρά τόσο έντονα στην ψυχή των θυμάτων που μπορεί να έχει διαβίου συνέπειες στη μετέπειτα ζωή τους. Τα λόγια ή τα πειράγματα ή οι επιθετικές συμπεριφορές που ασκεί το ένα παιδί στο άλλο δεν είναι πάντα τόσο απλά όσο μπορεί να φαντάζουν σε μερικούς. Αντιθέτως, για κάποιες ή για κάποιους αποτελούν φαντάσματα που στοιχιώνουν τη ζωή τους. Όπως βλέπετε, σκοπός της ομιλίας μου είναι να διερευνήσουμε το θέμα της ενδοσχολικής βίας από την πλευρά των κοριτσιών, να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα και να κάνουμε προτάσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση του φαινομένου. Να τονίσω εδώ ότι μιλάω για θύματα αλλά και για θύτες, γιατί δεν είναι λίγα τα περιστατικά που κορίτσια επιτίθενται εναντίον κοριτσιών με τον τρόπο τους. Συνήθεις λοιπόν μορφές ενδοσχολικής βίας είναι ο άμεσος εκφοβισμός, όπου έχουμε άσκηση φυσικής βίας, χτυπήματα, σπρωξήματα, κλωτσιές, ζημιές σε προσωπικά αντικείμενα του θύματος, υβριστικά πειράγματα, υπερυπεκτικές εκφράσεις, παρατσούκλια, κοροϊδία. Έχουμε το σεξουαλικό εκφοβισμό, που αφορά όλες τις περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης. Θα αναφερθούμε διεξοδικά πιο κάτω σε αυτό. Έχουμε το ρατσιστικό εκφοβισμό, που αφορά επιθετικές συμπεριφορές που οφείλονται σε διαφορές εθνικότητας, φυλής, θρησκείας, πολιτισμικές, κοινωνικές και άλλες διαφορές. Και τέλος, έχουμε τον έμεσο εκφοβισμό, ο οποίος εκδηλώνεται με πλάγιο και ύπουλο τρόπο, χωρίς να γίνεται εύκολα φανερός. Αξίζει εδώ βέβαια να τονίσουμε πως όλες αυτές οι μορφές βίας μπορούν να ασκηθούν είτε με τα παραδοσιακά μέσα, σωματικά, λεκτικά, οπτικά, είτε με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα, διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από όλες αυτές τις κατηγορίες θα εστιάσουμε την προσοχή μας κυρίως στη δεύτερη μορφή, τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό, και στην τέταρτη, τον έμεσο, και κυρίως με τα ηλεκτρονικά μέσα, γιατί αυτές αφορούν κυρίως τα κορίτσια. Ξεκινώντας με το σεξουαλικό εκφοβισμό. Ο σεξουαλικός εκφοβισμός εκδηλώνεται με τρεις μορφές. Τη μορφή της παρενόχλησης, της ανεπιθύμητης σεξουαλικής προσοχής και του εξαναγκασμού. Η σεξουαλική παρενόχληση εμπεριέχει προσβλητικές σεξουαλικές επιθέσεις είτε με τη μορφή μηνυμάτων, σχολείων ή παρατηρήσεων που μπορούν να ασκηθούν ή με ηλεκτρονικά μέσα ή με φυσικά μέσα. Η σεξουαλική παρενόχληση γίνεται από το θήτη είτε απευθείας στο θύμα είτε στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, φυσικό ή ηλεκτρονικό. Παραδείγματα τέτοια που μπορούμε να αναφέρουμε είναι από την απλούστερη μορφή της λεκτικής σεξουαλικής παρενόχλησης μέχρι και τις πιο σύνθετες, όπου έχουμε διάδοση εικόνων, βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο ή και σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου. Η δεύτερη κατηγορία, η ανεπιθύμητη σεξουαλική προσοχή, αναφέρεται σε συμπεριφορές ατόμων που επιθυμούν ρητά σεξουαλικές επιθυμίες ή έχουν προθέσεις σεξουαλικής υφής προς ένα άλλο άτομο. Επιθυμούν δηλαδή να έρθουν σε επαφή με το θύμα, για παράδειγμα να κλείσουν ένα ραντεβού και στη συνέχεια προκύπτουν προβλήματα παιδοφιλίας, βιασμών κτλ. Τέλος, ο σεξουαλικός εξαναγκασμός συνεπάγεται τη χρήση διαφόρων online μέσων για να πιέσει το θύμα σε σεξουαλική συλλειτουργία ή συνέβρεση. Παρά το γεγονός ότι η χρήση βίας δεν είναι δυνατή online, οι απειλές μπορούν να γίνουν τόσο αισθητές από το θύμα και να είναι τόσο ρεαλιστικά δοσμένες, όπως ακριβώς σε μία πρόσωπο με πρόσωπο κατάσταση. Για παράδειγμα, απειλούν, εκβιάζουν το θύμα με αποκάλυψη κάποιων στοιχείων ή υλικού που έχουν στα χέρια τους στο οικογενειακό τους περιβάλλον με στόχο να πετύχουν τους ανήθικους σκοπούς τους. Στη συνέχεια, έχουμε την έμεση βία και τον εκφοβισμό,
και έχουμε διάφορες περιπτώσεις όπως εξαπάτηση μέσω διαδικτύου που οδηγεί στην κακοποίηση, για παράδειγμα δίνονται ψευδή στοιχεία με καλοπροαίρετο σκοπό και στη συνέχεια καταλήγουν σε απάτη, κλοπή, βιασμό, απαγωγή κλπ. Πρόσφατο παράδειγμα που μπορούμε να αναφέρουμε είναι η κόρη του Δημάρχου Ιωαννίνων που εξαπατήθηκε ότι δήθεν θα κερδίσει ένα δωρεάν κινητό, της έκλεισαν ραντεβού και έπεσε θύμα απαγωγής. Στη συνέχεια έχουμε κακόβουλη ηλεκτρονική παρακολούθηση. Αυτή μπορεί να γίνει, να παρακολουθούν δηλαδή τις κινήσεις του υποψηφίου θύματος, με κάποια κακή πρόθεση. Διασυρμός και διάδοση ανυπόστατων θυμών και κοινωνικό αποκλεισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο θήτης επιδιώκει την απόρριψη ή την απομάκρυνση του θύματος από τις μαθητικές ομάδες με αποτέλεσμα την κοινωνική απομόνωσή του. Εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους και με ύπουλα κυρίως μέσα, όπως επίδειξη αδιαφορίας, ηρωνική συμπεριφορά, διάδοση ανυπόστατων κακοηθών θυμών και προσπάθεια διασυρμού και εξευτελισμού είτε με τη μορφή του ψιθύρου, είτε μέσω αναρτήσεων με προσωπικά στοιχεία που συχνά είναι ψευδή. Σχόλια, φωτογραφίες, βίντεο, στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος έχουμε τον ψυχολογικό εκφοβισμό, όπου με τον τρόπο αυτό ασκείται ψυχολογική πίεση στο θύμα και δημιουργούνται αρνητικά συναισθήματα όπως ανασφάλεια, απογοήτευση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, μελαγχολία. Μπορεί να περιλάβει πολλές μορφές εκφοβισμού όπως απειλές, προσβολές, συναισθηματικούς εκβιασμούς, κυρίως μέσω ανώνυμων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αναρτήσεων στο διαδίκτυο και τηλεφωνημάτων. Τώρα θα ασχοληθούμε λίγο με τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό, το γνωστό cyberbullying. Πραγματοποιείται με τη χρήση διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Να τονίσω εδώ ότι το ΜΚΔ είναι μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Twitter κλπ. Και άλλων μέσων. Λόγω της ανωνυμίας που παρέχουν και της δυνατότητας ευρείας και ταχύτητας μετάδοσης της πληροφορίας, αποτελούν ένα εύκολο και εξαιρετικά επικίνδυνο τρόπο εκφοβισμού.